ζήτημα. Παρέμβαση απόψη κάνει ο οικονομολόγος Χρήστος Ρότσας. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα. Στοίχημα είναι η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, λέτε? Νομίζω ναι. Είναι πολύ μεγάλο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο έργο που πρέπει να λυθεί. Ναι. Ο γόρτιος δεσμός των τραπεζών. Όπως το είπατε. Και επειδή τα συνηθισμένα μέτρα τα οποία εφαρμόζονται σε άλλες χώρες που βρίσκονται εν ειρήνη δεν μπορούν να εφαρμοστούν στην Κύπρο που βρίσκεται σε πόλεμο, μόνο ένας μεγάλος αλλαγής μπορεί να δώσει μια λύση. Θα έλεγα ότι το μεγάλο το πρόβλημα είναι τα μη εξυπηρετούμενα, όχι τόσο εκείνων οι οποίοι είναι άνεργοι και δεν μπορούν να πληρώσουν τη δόση του σπιτιού τους, αυτή είναι ευτυχώς πολύ μικρό, αλλά περισσότερο των επιχειρηματιών, οι οποίοι δανείστηκαν και έκαναν δουλειές σε καλούς καιρούς, τότε που δημιουργούσαν πολλές θέσεις εργασίας, τότε που παίρναν εύσχημα και επιχειρηματίες και οι τραπεζίτες μας και σήμερα είναι στα 10 μέτρα, διότι πρέπει να λέμε και τα πράγματα με το όνομα τους. Και πρέπει να βρούμε τρόπο να αντιμετωπίσουμε, κύριε Τσουρούλη, αυτό το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο σας παρακολουθώ και στις εκπομπές σας. Λένε διάφοροι να μην πληρώνουν δόσεις, λέτε και εσείς πού θα βρεθούν τα κεφάλαια. Και είναι αυτό το μεγάλο ερώτημα. Πού θα βρεθούν τα κεφάλαια? Κεφάλαια δεν υπάρχουν. Τρόποι αποπληρωμής, δυνατότητες αποπληρωμής σήμερα δεν υπάρχουν. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι χρόνος. Να βρούμε χρόνο, 1-2 χρόνια, όπως ακούσατε το 2015-2016, αναμένουν του πρώτου του ρυθμού ανάπτυξη. Και νομίζω ο καλύτερος τρόπος είναι να παγωποιηθούν τα δάνεια και οι τόκοι για 2 χρόνια, είτε δια νόμου, είτε με εντολή του Διοικητής Κεντρικής Τράπεζας, είτε με τη χρήση κυβερνητικών εγγυήσεων για να πάρει ρευστότητα η τράπεζα, να μπορεί να δανείσει τις επιχειρήσεις και τα λεφτά εκείνα να είναι εκεί για να πληρωθούν οι δόσεις, έτσι ώστε μετά την παράδοση των 2 χρόνων, όταν η οικονομία θα πάρει τα πάνω τους, τότε να μπορέσουν να αρχίσει η αποπληρωμή. Να σας πω αυτό που περάσαμε εμείς, που περνούμε εμείς, συγγνώμη, το περάσαν και μεγάλες χώρες. Ναι. Το πέρασαν και η Αμερική, το πέρασαν και η Ευρώπη. Και θυμάστε πολύ καλά. Η Αμερική μέχρι σήμερα τυπώνει χρήματα γιατί δεν τη λέει κανείς τίποτε. Η Γερμανία τότε με το Σεπτέμβριο του 8 είπε να ξεχάσετε το 3% το έλλειμμα, να πάμε στο 5%, το 6% για να μην πάθουμε αυτό το οποίο αναμένουμε να πάθουμε μετά. Ούτε να μπορούμε να κάνουμε ούτε άλλο. Ακριβώς. Όμως είναι η χώρα μας. Και στη χώρα μας είστε δυνατοί. Εμείς είμαστε οι αφέντες. Όχι κάτι επισκέπτες. Εμείς είμαστε οι αφέντες. Εάν με τόλμη, με καθαρότητα, ζητήσουμε αυτό το οποίο πρέπει για το καλό του τόπου μας, είμαι βέβαιος το μήνυμα θα πάρει. Να μας δώσουν λίγο περισσότερο χρόνο. Να μας δώσουν περισσότερο χρόνο. Σας λέω, η Κύπρος σε 3 χρόνια, σε 5 χρόνια θα είναι Ντουμπάι. Δεν θα έχει καμιά σχέση με αυτό που είναι σήμερα. Θα κοιτάζουμε πίσω μας και δεν θα μπορούμε να διανοηθούμε στην κατάσταση του οποίου είμαστε. Απλά δεν έχω αντιληφθεί πώς θα λύσουν το άμεσο πρόβλημα οι τράπεζες. Δηλαδή έχουν ρευστό για να χρηματοδοτήσουν αυτή την αγορά. Την αγορά να και τους πελάτες τους να μην είναι non-performing τα δάνεια τους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κερδίσουμε αυτόν τον αναγκαίο χρόνο. Και σας λέω, δεν έχει επιχειρηματία που δεν θα πληρώσει τους τόκους του. Είναι υποχρέωση. Οι τράπεζες δεν είναι ιδρύματα που δίνουν τζάμπα χρήματα. Χρειάζεται χρόνος για να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους. Αυτός ο χρόνος θα δοθεί είτε για με διάταγμα του διοικητή, είτε από και από άλλη, όμως, ξέρετε, θέλω να είμαστε και δίκαιοι. Δεν υπάρχουν και περιπτώσεις που κακώς δόθηκαν δάνεια, που ήταν χωρίς καμιά λογική ή επιχειρηματικές αυτές πρωτοβουλίες. Δηλαδή, όταν ένας καμικάζει, ας μην πει τα πιο ωραία, καμικάζει developer, έτσι. Αποφάσισε να χτίσει ένα βουνό γιατί θεωρούσε ότι το πουλούσε όλο το βουνό με τα σπίτια σε Κινέζους. Λες και είναι το βουνό της επαγγελίας εκεί και θα έρχονταν να το αγοράσουν. Και τώρα του έμεινε αδιάθετα και δεν μπορεί να εξυπηρετήσει ούτε το δάνειο, ούτε την επένδυση, ούτε να βρει τρόπους να ξοφλήσει. Τι θα γίνει? Δεν θα πρέπει να πάρει πίσω αυτό το ακίνητο η τράπεζα? Να σας πω από το επάγγελμα όμως, ελεκτή. Ναι. Δεν γνωρίζω πελάτη μου που έκανε δάνειο από οποιαδήποτε τράπεζα εύκολα. Έπρεπε να πάρει μελέτη, έπρεπε να πάρει εγγύηση, έπρεπε να μπει και ο ίδιος υποθήκη και η γυναίκα του και τα ενήλικα παιδιά του. Καμία τράπεζα δεν σου έδινε ποτέ εύκολο δάνειο. Ναι. Ίσως η συνεργατική για να σπουδάσεις το παιδί σου ή να χτίσεις το σπίτι. Άρα εσείς είστε ανεπιφύλακτα εναντίον της λογικής που λέει ότι σε μερικές περιπτώσεις πάντως πρέπει να γίνουν και εκπίσεις. Εκπίσεις δεν πρέπει να γίνουν. Άκουσα χτες τον κύριο Μιχάλη Μιχαήλ, τον καθηγητή στο πρόγραμμα σας, που λέει να πουλήσουν τους μεγάλους επιχειρηματίες τα αυτά τους, θα πέσουν οι τιμές πιο χαμηλά. Είπετε κι εσείς, εκείνος είπε διορθωτικό, είπε ότι θα ανοιχτεί το άνοιγμα για τους άλλους που χρωστάνε. Και λέω, καλά, αυτός ο άνθρωπος πού ζει? Πού ζει? Καλά, μην το προσωποποιούμε. Όχι, είναι μια λογική όμως. Βεβαίως. Δεν το προσωποποιώ. Αυτή την άποψη την έχουν πολλοί ακαδημαϊκοί. Ναι. Διότι και εσείς λέτε ότι είναι λάθος. Βεβαίως. Αυτοί οι οποίοι δεν ανησύχησαν ποτέ για το μισθό τους δεν γνωρίζουν πώς η οικονομία δουλεύει. Η πραγματική οικονομία.
Το να κάθομαι μπροστά στο κομπιούτερ μου και νομίζω ότι ξέρω τι γίνεται έξω, δεν το ξέρω. Και θυμάστε την περίφημη, το περίφημο ερώτημα της Βασίλισσας Ελισάβετ πριν ένα χρόνο στο London School of Economics, όταν της παρουσίασε όλους αυτούς τους προφέσορ. Τους είπε καλά, πώς και δεν το είδατε coming, how you didn't see it coming. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Κάνεις μια επένδυση και πάει λάθος. Άρα η εκποίηση δεν είναι λύση. Επιμένω στο ερώτημα. Η εκποίηση δεν είναι λύση. Οι εκποίησεις που έγιναν στην Ιρλανδία, όπως αναφέρθηκε, ξέρετε πόσα πουλήθηκαν. Στο 10%, στο 30%, στο 50%. Γι' αυτό δεν σταμάτησαν. Μπήκαν τα funds, αυτά τα οποία έρχονται και τα παίρνουν σε πολύ χαμηλές τιμές, τα κρατούν 2 χρόνια και μετά τα μεταπουλούν. Οι Κύπροι επιχειρηματίες είναι έντιμοι. Οι Κύπροι επιχειρηματίες πήραν έναν κράτος το 60 και παρέδωσαν το 74 μια ακμάτουσαν οικονομία, η οποία σταμάτησαν οι Κύπροι να παίρνουν στην Αγγλία, ερχόντουσαν πίσω, σήκωσαν την Κύπρο στα πόδια του το 74 και μέχρι που μπήκε η κυβέρνηση Αγγέλ Κρέτσουλη, η χώρα μας ευδοκιμούσε. Μη μου το κάνετε. Όχι, δεν θα το πω. Εμείς παράδοσαν μια οικονομία, ακμάζουσαν και παραλάβαμε εμείς μια οικονομία δυστυχώς στα γόνατα. Δεν είναι πολιτική κουβέντα. Θα επιχειρήσω κιόλας να έχω απάντηση από πλευράς αριστερόστροφης σχόλης σκέψης ό,τι αφορά το οικονομικό ρεπορτάζ Δευτέρα, γιατί νιώθω ότι πάμε λίγο μονόπλευρα σήμερα. Λοιπόν, να επανέλθω στο σημείο που λέτε πού θα βρεθούν τα λεφτά. Οι τράπεζες θα συνεχίζουν να παίρνουν τους στόχους τους ή να τους λογαριάζουν. Οι επιχειρηματίες θα πληρώσουν. Δεν έχει κανένα που δεν θα πληρώσει. Θέλουν χρόνο μόνο να σταθούν στα πόδια. Είναι κρίμα τώρα που είμαστε στα γόνατα να έρθουν οι ξένα βάλουν τις περιουσίες των κοινωνικών. Είναι σαφές τώρα. Τώρα το λέτε καθαρά. Ευχαριστώ πολύ για την εδώ παρουσία σας. Ευχαριστώ.